Για πάλι από μένα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα για το τι είναι αυτό το κανάλι. Λοιπόν, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, ή ότι είμαι αντιπρόσωπος της Xiaomi, ή της Xiaomi, ή της Xiaomi. Κάθε φορά που το λέω αυτό είναι γελίο. Λοιπόν, άλλος μου λέει ότι είσαι της Elephone, άλλος μου λέει ότι είσαι της Meizu, άλλος μου λέει ότι είσαι της LED TV. Άλλος μου λέει ότι, μαγκά, έλα, ξέρω, είσαι του κύριου, πέστε εδώ, κοβολητός, μπαίνεις στα φόρουμ και κάτσε και κράζεις τους άλλους. Άλλος μου λέει, τι μου λέει, άλλος μου λέει ότι είσαι πράκτορας των Κινέζων και θες να διαλύσεις την ελληνική οικονομία επειδή το μαγαζάκι το μικρό που πουράει με υπερκέρδος 700% δεν μπορεί να βγει. Είναι ο άλλος που μου λέει, τι άλλο μου έχω ακούσει. Ο άλλος μου λέει, α, προβοκάτορα, αλήτη, ξέρω εγώ, κάθεσαι και μας έχεις καταστρέψει, μας βάζεις εδώ πέρα σε τρυπάκι να παίρνουμε πράγματα από Κίνα. Ο άλλος μου λέει, έχω ανοίξει, τέλος πάντων, κάνει μεγάλη ζημιά στα 25... σκουραίνει αυτό. Στα 25 τσιγαρομάγαζα ηλεκτρονικά που έχουν ανοίξει τώρα την τελευταία εβδομάδα. Άλλος μου λέει, τι μου λένε, μου λένε διάφορα τέλος πάντων και είπα να ξεκαθαρίσω λίγο τα πράγματα. Ο άλλος μου ζητάει κουπόνια. Κουπόνια μου λέει, φίλε, δώσε μου κουπόνια για τον Κίρμπες, θέλω να πάρω αυτοκίνητο. Είσαι σοβαρή. Είσαστε σοβαροί. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεια σας, είμαι ο Σωτήρης. Στα forum και σε αυτά είμαι στο GL ή Bacchanal Specialist ή διάφορα πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται. Δούλευα χρόνια στο τομέα της χοντρικής, υπερχοντρικής, franchise, εισαγωγών, εξαγωγών, παρτοποστές παρά εισαγωγών, σημαντικότατο. Οπότε είχα και τα παραδόσεις μου με τη Syndimedia, με τη Zegetron, με την Dionic, είχαμε την Ortec, είχαμε διάφορες τέτοιες. Ποτέ όμως δεν ήρθε κάποιος να μου πει, μαγκά, θέλω να κάνουμε review ή πάρε και ένα χαρτζηλικάκι, να πας στα forum και να σπρώξεις αυτό, αυτή τη μάσκα, ξέρω εγώ, τι πουλάω είναι ωραία, τι παίρνω 10 δολάρια, τι πουλάω 300, και πες κανένα καλό λόγο και θα σου δώσω ένα χαρτζηλικάκι ή θα σου δώσω μια μάσκα να την κάνεις review για να την κρατήσεις. Όχι, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Και αν είναι μερικά βιντεάκια μου γράφουν από πάνω Gearbest, είναι επειδή τι γίνεται. Το Gearbest σου λέει, μαγκά, ok, ψωνίζεις από μένα, άμα κάνεις review, άμα γράψεις, ξέρω εγώ, μόλις παραλάβεις κάτι, το πληρώσεις και το παραλάβεις, κάνεις review μόνος σου. Ούτε να κάνουμε κάποια συνεργασία, ούτε να πάρεις κάποια τίποτα, κάνεις ένα review. Άμα γράψεις τρεις παπαριές, ναι, το πήρα, είναι καλό, είναι κακό, τα θετικά, τα αρνητικά, παίρνεις 10 πόντους. Άμα γράψεις, ξέρω εγώ, ανεβάσεις μια φωτογραφία του προϊόντος, παίρνεις 30 πόντους. Άμα ανεβάσεις και ένα βιντεάκι, παίρνεις 50 πόντους. Πόντι, μαζεύεις από εδώ, μαζεύεις από εκεί, κερδίζεις κάποιες εκπτωσούλες. Μην φανταστείς, δεν είναι κάποια συνεργασία που έχω κάνει εγώ και εσύ τώρα που θα πας και θα πάρεις αυτό εδώ το πράγμα, αυτό εδώ, θα σου μαζέψεις πόντους. Και όσο μαζεύεις πόντους και όσο παίρνεις ψηλολοίδια και κάνεις για reviews, και τους, να τους αρέσουν όχι, γιατί οι τύποι τι γίνεται, σου λέει ότι άμα μου ανεβάσεις ένα βιντεάκι μπορείς να πας από 50 έως 300 πόντους. Δεν πάω να γράφω πυροτεχνήματα Gearbest να βγάζει, τίποτα, σου βάζουν 50 πόντους. Απλά. Εκτός αμέσως πρώτους, 5 πρώτους που και εκεί μερικές φορές μπορεί να μην σου βάλουν όλους τους πόντους. Οπότε τέλος πάντων, τι γίνεται, έπαιρνα πράγματα από Κίνα. Έπαιρνα πράγματα από Κίνα χρόνια. Δεν έχω σταματήσει να παίρνω πράγματα για μένα, για γνωστούς, για φίλους, για συγγενείς, για δώρα. Μέχρι μου έχουν σώσει, εντάξει. Είναι αυτό ότι δεν φοβάμαι κιόλας. Δηλαδή είναι μερικοί που τώρα που λένε, ξέρω εγώ, ω Παναγία μου, μου την έφερε αυτός, δεν ξαναπαίρνω. Εντάξει. Είναι ο άλλος που λέει, αφού υπάρχει το Vic μου, είναι εγγύηση και το λένε τα παιδιά του MyPhone και κάνουν το σταυρό του και ορκίζονται πάνω στο Ευαγγέλιο για το Vic μου, λέει θα παίρνω μόνο από το Vic μου και εσύ είναι πιο ακριβό. Είναι ο άλλος που λέει, eBay, Παναγία μου, ξέρω εγώ, στέλνουν τούβλα. Ή ο άλλος που λέει, ξέρω εγώ, AliExpress, Παναγία μου, Alibaba, τι ονόματα είναι αυτά, ξέρω εγώ, θα βγει και Αλαντίν τώρα πουθενά και θα μας μαγειρώσει και θα μας κλέψει. Όχι, παιδιά. Δεν, οι εποχές που ο Κινέζος πήγαινε και σου έβαζε τούβλα μέσα σε κουτιά έχουν τελειώσει. Πιο πολύ υπάρχει κίνδυνο να το φας από την eBay από κανένα ιδιώτη παρά από τον Κινέζο που έχει μαγαζί. Έχουν σφίξει τα θέματα της νομοθεσίας και εκεί και μερικοί δεν το ξέρουν ότι άμα είστε κάνει κινέζικο μαγαζί και εντάξει δεν είσαι ο κλασικός γκρινιάρης απατεώνας Έλληνας που προσπαθείς να βγάζεις λεφτά, κάνεις τη βλακεία σου, δηλαδή σου πέσει αυτό, σου σπάει και μετά λέει μου ήρθε σπασμένο μετά από 3 μήνες. Άμα δεν είσαι τέτοιος γκρίνιας, λύση υπάρχει και άμα βλέπεις ότι τα πράγματα δεν μπορείς να βγάλεις μια άκρη ούτε με το Alipay, ούτε με το PayPal, ούτε με όποια άλλη εταιρεία χρησιμοποιείς, μπορείς να απευθυνθείς κατευθείαν στις αρχές στην Κίνα. Γεια σας, είμαι αυτός από εκεί, μου την έφερε αυτό το μαγαζί. Εκείνη τα πράγματα είναι λίγο πιο σφιχτά. Δεν είναι σαν εδώ τη δική μας γενική γραμματεία καταναλωτή που εντάξει, έχουμε ένα πελάτη που γκρινιάζει, τι λέτε εσείς γι' αυτό. Που είναι έτσι ψιλο-light κατάσταση και στην τελική πολλοί τους γράφουν και όλες κανονικότατα. Πιο πολύ δηλαδή τους καίει να πεις κάτι κακό στα φόρουμ παρά να τους έρθει ένα χαρτάκι από τη Γενική Γραμματεία που θα το κάνουν και έτσι και θα μου στείλει η Γενική Γραμματεία ότι ο αντίδικος τέλος πάντων δεν απάντησε. Οπότε,
Τι κάνουμε. Στέλνεις ένα μήνυμα στο Business Bureau, το γραφείο τέλος πάντων επιχειρήσεων στην Κίνα και τους κράζεις. Anyway, πάμε. Ναι, ξεφύγαμε πάλι αρκετά. Οπότε, ας πούμε, λοιπόν, δεν σπονσοράρουμε. Δεν παίρνω χαρτζηλίκι ούτε από τον Γερμανό, ούτε από τον Gearbest, ούτε από τον Geekbind, ούτε από το Everbind, ούτε από το iGogo.es, ούτε από το Vicmall, ούτε. Ποιο άλλο. Buying coins, ούτε από κάποιο Jiangsu, AliExpress, από το κάτι που στέλνει κινητά τέλος πάντων. Τίποτα. Τίποτα. Ούτε έχω τέτοιο. Καλά θα ήταν να έπαιρνα και εγώ, γιατί ό,τι βλέπετε τώρα εδώ πέρα το παίρνω από τη τσέπη μου. Δεν το πληρώνω. Ούτε κάποια έκπτωση ξέρω εγώ επειδή θα κάνω το review. Μόνο οι υπότυποι που σας είπα που μαζεύω από διάφορα site. Όποιος λέει, άνοιξες κανάλι του YouTube για να γίνεις πλούσιος. Μέχρι και το βίντεο του Redmi Note 2 που έχει τώρα 14.000 views, κάτι τέτοιο. Και με το ρουτάρισμά του είχε 5.000-6.000 views. Όλα τα βίντεο μου, σύνολο σε χρήματα, έχω πάρει 10 λεπτά. 10 cents. Οπότε δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι από αυτού τα παίρνω που τα παίρνω, τα δείξω στους γνωστούς και στους φίλους, μήπως θέλουν και αυτοί να πάρουν 5-10 τέτοια κράνη, ξέρω εγώ, για τη στράτσα τους. Για ποιο λόγο να μην τα ανεβάσω. Πας και σώσω κανένα και ένα ο άλλος που κάθονταν στα Practiker και ξαχάρωνε το Einhell 70 ευρώ, επειδή είναι Practiker, μπορεί να πάρει 3 τέτοια στη τιμή του ενός. Αυτό. Τώρα κοίτα να δεις. Άμα ερχόταν κάποιος και μου λέει, μακά, κάνε μου reviews, θα το έκανα. Δεν είμαι χαζός, εννοείται. Θα έπαιρνα τα λεφτάκια ή θα έπαιρνα κάποιο δείγμα και θα το έκανα έτσι. Θα έπαιρνα όπως έκανα το Redmi Note 2 που το πήρα την πρώτη μέρα και το πλήρωσα καλά και τώρα έχει πέσει 50 ευρώ μετά από 3 μήνες. Έτσι ξέρω εγώ θα έπαιρνα και το Redmi Note 3. Δεν είχε νόημα. Το έχω πάρει για γνωστούς και φίλους που το θέλανε, τους το έχω αγοράσει, τους το έχω δώσει, όλα μια χαρά. Δεν είχε νόημα. Τώρα να μπω στο τρυπάκι, να αγοράζω και να δείχνω και να κάνω. Από τη στιγμή που όλα βγαίνουν από την τσέπη μου, όχι, δεν έχει. Ειδικά από τη στιγμή που το Redmi Note 2 με το Redmi Note 3 είχαν διαφορές ουσιαστικές μηδέν. Όλα ήταν στο design, ήταν στο fingerprint scanner. Τώρα να σας πω την αλήθεια, ψήνομαι για το Redmi το 3, το Hongmi, το Red Rice, το μικρό. Αυτό, ναι, αυτό μου έχει κινήσει λίγο το ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Είναι 5 ίντσες αντί για 5,5. Είμαι στο τρυπάκι να το κάνω, να το πάρω πρώτος να κάνω ένα review. Θα δούμε. Ότι το κινητό θα το πάρω κάποια στιγμή, αλλά κοίτα τώρα. Από το AliExpress θα το πάω ένας πολιτής δικός μου που μου κάνει και εξυπηρετήσεις και μου τα στέλνει duty free. Μου λέει, εντάξει, θα το έχω σε 2 μέρες. Δηλαδή σήμερα πόσο μήνα έχουμε, τέλος πάντων. Θα το έχω σε 2 μέρες. Θα σου στείλω για σένα πιο νωρίς, άμα θες. Αλλά μου λέει, μάγκα, κοίτα, από 104 δολάρια που πουλιέται στην Κίνα, εγώ θα σου πουλήσω 154. Θα σου βάλω λίγο βέβαια δωράκια, θικούλες, βλαχίες, αλλά 154. Ναι. Ξέρω ότι άμα κάνω pre-order τώρα από κάποιο Geekbind που είδα ή από το Gearbest ή από το Everbind θα μου έρθει ή TO2C, ξέρω εγώ, ή Minitil, θα μου έρθει του Αγίου τέτοιο. Οπότε το έχω αφήσει στην άκρη. Δεν έχει νόημα, αφού μετά από κάνα μήνα θα έχει πέσει από τα 150 που πουλιέται πρώτη μέρα στα 100 δολάρια. Εκεί που δηλαδή που είναι η κανονική του τιμή. Οπότε δεν έχει νόημα. Τώρα να φέρω κάποιο, βλέπω ξέρω εγώ κάτι reviews, κάτι περία, κάτι TomTom, κάτι Doogie, κάτι άλλες μάρκες της πλάκας που κάνουν reviews και προσπαθούν με το ζόρι να σε πείσουν ότι είναι καλό κινητό. Όχι ρε φίλε, όπως και το Ukitel, το K10.000, άμα δεν μου το ζητήσει κάποιος και μου πει φίλε, το θέλω, θέλω να έχω μεγάλη μπαταρία, δεν με νοιάζουν οι επιδόσεις, θέλω απλά να έχει μεγάλη μπαταρία και να είναι ψιλομουράτο. Okay, εγώ θα το φέρω, μπορώ να το κάνω και ένα review. Αλλά να αγοράσω ένα Ukitel K10.000 με την προοπτική ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος να το πουλήσω ή ότι επειδή βγήκε ένα καινούριο κινητό πρέπει να το σπρώξουμε, ξέρω εγώ, να πούμε α, τι ωραίο που είναι για να δικαιολογήσω εγώ το review. Όχι ρε φίλε. Όχι, και το λέω και στο Insomnia. Δηλαδή, έχω κάνει ένα θεματάκι που λέω κάποια κινητά δεν αξίζουν. Ή αξίζουν με ερωτηματικό. Τώρα, να μαζέψω ένα, το Τσανιόνγκ, ας πούμε, ήξερα γιατί το θέλω. Το θέλω για μια συγκεκριμένη δουλειά. Ένα μικρό κινητάκι με κουμπιά και ελληνικά. Okay, μου βγήκε καλό. Το κράτησα. Άμα μου βγαίνει πατάτα, δεν θα είχε νόημα. Θα έβγαινα και θα κράξω. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος να κρύβομαι τώρα από εδώ πέρα. Ούτε έχω κάποιο κέρδος για να πω εντάξει, καλό είναι, καλό είναι. Αντί να πω είναι μια μαλακιά κίνηση για να το πετάξω σκουπίδια. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι αυτό, ότι ναι, μπορεί να με ενθουσιάζομαι μερικά πράγματα για να αγοράζω γιατί μου βγαίνουν καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δηλαδή, ας πούμε, να αυτή εδώ μαλακία που. Τίποτα, τι είναι. 30 λεπτά έκανε. Από έχω σχίσει πάντως. 30 λεπτά. Άμα μου βγει καλό, θα μου φόρε, φίλε, θα χαρώ. Άμα μου βγει πατάτα, χαίστηκα. Να, 30 λεπτά. Εδώ από την Ελλάδα, βέβαια, άμα το παίρνα 5 ευρώ και μου βγαίνει πλακία ή μου χάλαγε στο δεύτερο τέτοιο ή δεν έκανε αυτόν τον ωραίο θόρυβο για να γελάω, μπορεί να ξενερώνα.
Τώρα βέβαια απ' έξω δεν με πολύ νοιάζει. Οπότε, ναι, πίστευα ότι είπε πρέπει να τα πω λίγο αυτά για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Βέβαια, κανένας δεν με πάρει σοβαρά με 100 subscribers, ξέρω εγώ, τέτοια φάση, για να τους κάνω και review. Αλλά ναι, αυτό είναι το θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα κάνουμε κληρώσεις, θα κάνουμε giveaways, θα κάνουμε, ξέρω εγώ, εκτόσεις σε μαγαζιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Το 90% των σελίδων που λέει ότι θα κάνω κληρώσεις, ειδικά οι σελίδες του YouTube, είναι για να μαζέψουν μέλη. Μεγάλο παραμύθι, όπως και οι σελίδες στο Facebook που, ξέρω εγώ, κάνεις like, τι έχει τώρα, είχε το sexy κριτικό τώρα, πριν κάνα μήνα. Κάνουν σελίδα, sexy κριτική, παλικάρι, λεβεντογένα, κρίτη και τέτοια ιστορίες. Μόλις περάσει ο ντόρος και έχουν πατήσει like όλες οι νοικοκυρές εκεί πέρα στο σπίτι που βαριούνται και βλέπουν ό,τι βρεθεί μπροστά τους στο YouTube και στο Facebook, αυτή η σελίδα ξαφνικά δεν θα ανεβάζει. Εντάξει, ο sexy κριτικός που μας πέρασε, πέρασε ένας μήνας, πέρασαν τα μέτρα της κυβέρνησης, θα φύγει ο sexy κριτικός από τη μόδα, ξαφνικά θα πάει το γατόνι που έχει φτιάξει τη σελίδα και έχει μαζέψει τώρα 50.000 likes, θα πάει και θα τα αλλάξει και θα πει. Τι θα πει. Σούπερ Παναγιώτης, θα το πουλήσει ξέρω εγώ κάπου σε ένα πιτσιρικά 15χρονο. Σούπερ Παναγιώτης, League of Legends Legend, Diamond Bronze 5, Jack, ξέρω εγώ, Plays. Και θα μαζέψει τέτοια και θα λέει γεια σας, λέει, είμαι streamer, είμαι τέτοιο, έχω 10.000 views. Θα πεις εσύ, κάτσε 10.000 views, αυτό πρέπει να είναι καλός. Θα το πατήσεις πάνω, θα πεις αυτό το τρυπάκι, θα σου πει, θα σου ρίξει το τυράκι ότι θα σου κάνω giveaway RP points, ξέρω εγώ, να πάρεις κανένα skin. Και έτσι γίνεται όλο το παραμύθι. Δεν θα κάνει ποτέ, ή θα κάνει μια κλήρωση ό,τι να είναι random.gr.org και θα βάλω εγώ ένα νούμερο ενός φίλου μου, ή θα τραβάω, θα πατήσω εκεί πέρα 500 νούμερα μέχρι να μου βγει κάποιος γνωστός ή από τα ψεύτικα προφίλ που έχω φτιάξει για να το πάρει αυτός, ή δεν θα το ανεβάζω καν και θα πω κέρδισε αυτός που είναι δεύτερο προφίλ μου ή είναι, ξέρω εγώ, ο ξαδερφός μου και θα πάρει τίποτα. Οπότε, από το να μπω και να αρχίσω να σας κοροϊδεύω και να σας λέω giveaway και τέτοια, όχι. Όχι παιδιά, εντάξει άμα είναι και τραβάει το κανάλι και θέλουν να βλέπουν και άλλοι και να ανεβάζω και άλλα πραγματάκια, καλώς. Αλλά τέτοια καραγκιζιλίκια και ψέματα σε εσάς δεν έχω κανένα λόγο να πω και δεν έχω ανάγκη κιόλας. Λοιπόν, 12 λεπτάκια, αρκετά είπα, έχω ξεφύγει από το topic 500 φορές. Εντάξει, και αυτός είναι ο λόγος που δεν έκανα ένα βιντεάκι και εγώ έτσι έστω και δοκιμαστικά να δω τι θα γίνει. Για το Media Mart που είχε βγάλει τώρα μια βλακεία τώρα πρόσφατα, ότι πες μας ξέρω μερικά πράγματα για σένα, ένα 5 λεπτό βιντεάκι, μήπως γίνεις reviewer μας. Όχι παιδιά, να γίνω clone του MediaMarkt και... Να, στο προηγούμενο βίντεο το κράζα. Το κράζα, δηλαδή πήρα την Dyson, ξέρω εγώ, 250 ευρώ με μεταφορικά και την είχε 370 χωρίς μεταφορικά το MediaMarkt. Όχι, γιατί να σας κορυδέψω, δεν έχει νόημα. Από τη στιγμή που υπάρχουν φθηνότερες επιλογές απ' έξω. Σπάντων, αυτά από μένα. Γεια σας.